Γιάννη, δεν ξέρω να ακούς. Σε ακούμε πολύ καλά. Συνέχισε, Αλέξανδρε. Ωραία. Να πούμε καταρχήν ότι αυτό που όλα ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο τη Λεωφόρου, αυτό και δεν μιλάμε για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, μιλάμε για μάχη σώμα σε σώμα ανάμεσα σε αστυνομικούς και οπαδούς. Όταν έγινε γνωστό ότι δεν θα διεξάσει το παιχνίδι όπως είπες εσύ, οι οπαδοί με κάποιο τρόπο μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, προσπάθησαν να πιστούν των αποδητηρίων, ίσως των αποδητηρίων. Οι αστυνομικοί τους απόδυσαν και αποδύσαν για πολλή ώρα. Δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν ξέρω και πούμε στην έσπαρα να ακούσατε τις κροτήρες. Μιλάμε για μας σώμα με σώμα με τους αστυνομικούς και τους οπαδούς. Οι οπαδοί να πετούν αντικείμενα και να εκτοξεύουν καρέκλες, καδρόνια και ό,τι άλλο έβρισκαν στα χέρια τους προς τους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί να επιχειρούν να τους αποθήσουν, να τους κάνουν να επιστρέψουν πίσω στη θύρα. Και αυτό το σκηνικό εκτελήχθηκε και συνεχίζει να εκτελήσεται όλη αυτή την ώρα στο γήπεδο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μιλάμε για θλιβερά επεισόδια που δεν υπήρχε κανένα λόγο να δείξει τη στιγμή που όλα ξεκίνησαν ουσιαστικά τώρα. Όλα ξεκίνησαν από την ώρα που αποφάσισε, γίνει γνωστή από την διοίκηση να μην γίνει το παιχνίδι για λόγους ασφαλείας. Και όσα έγιναν είναι πραγματικά θλιβερά, είναι από τα πιο σοβαρά επεισόδια που έχουν γίνει, Γιάννη, στα ελληνικά γήπεδα, όσα χρόνια τουλάχιστον θυμάμαι εγώ. Μιλάμε για οδομαχίες, επαναλαμβάνω, σώμα με σώμα, με αστυνομικούς και οπαδούς στον αγωνιστικό χώρο, με ρίστα αντικειμένων, με πέτρες, με ξύλα, με καδρόνια, με καρέκλες και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Αυτή τη στιγμή ο αγωνιστικός χώρος της Λεωφόρου θυμίζει πραγματικά δύο μάχες. Και η εικόνα της Λεωφόρου, τα πια θα βιάσει το γήπεδο, θα είναι πραγματικά θλιβερή. Θα θυμίζει κρανίου τόπο. Γιάννη. Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσουμε, φαντάζομαι.